Μέχρι τη σύστασή της, τον Σεπτέμβριο του 1814, στην Οδυσσό της Ρωσίας, όλες οι μυστικές οργανώσεις που είχαν προηγηθεί, με εξαίρεση ως ένα βαθμό τον Ρίγα, πρέσβευαν ότι η απελευθέρωση των Ελλήνων θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη συμβολή κάποιας από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, όπως η Ρωσία, η Αγγλία, η Γαλλία. Παράλληλα, η πνευματική, πολιτική και θρησκευτική ελίτ του Ελληνισμού είχε υιοθετήσει τη στρατηγική της μακροπρόθεσμης άλωσης του Οθωμανικού κράτους εκ των ένδων, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό έθνος θα ήταν έτοιμο για την ελευθερία του μόνο αφού αποκτούσε πρώτα τη δέουσα μόρφωση και διαπαιδαγώγηση. Απέναντι στις δύο αυτές οπτικές που συχνά συνέπλεαν, οι ιδρυτές της φιλικής εταιρείας διαφοροποιήθηκαν πλήρως, αφενός θεωρούσαν τουλάχιστον ουτοπικό ότι θα μπορούσε ο ελληνικός λαός να μορφωθεί και να φωτιστεί μέσα σε συνθήκες σκλαβιάς, αφετέρου είχαν πλέον την βαθιά πεποίθηση ότι οι Έλληνες θα έπρεπε στο εξής να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις και να μην υπολογίζουν στη βοήθεια και στις διαθέσεις των ξένων. Η ιδέα αυτή είχε από καιρό οριμάσει σε ένα σημαντικό τμήμα των πρωτοπόρων δυνάμεων του τόπου, που έκριναν πλέον πως ο μόνος δρόμος για την ελευθερία ήταν η άμεση επαναστατική δράση, πράγμα που αποτέλεσε τη στρατηγική της φιλικής εταιρείας. Ένας από αυτούς ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που αναφέρει στα απομνημονεύματά του: «Είδα πως ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε μονάχοι μας και δεν έχουμε ελπίδα από τους ξένους». Αλλά και ο Ξάνθος συμπληρώνει στα απομνημονεύματά του: «Απεφάσισαν οι ηρημένοι, Σκουφάς, Ξάνθος, Τσακάλοφ, να επιχειριστώσει την σύσταση τη αυτής εταιρείας, δια να ενεργήσωση μόνη των, ότι ματέως από πολλού χρόνου ήλπιζαν από την φιλανθρωπία των χριστιανών βασιλέων». Και ποιοι είναι αυτοί οι ηρημένοι? Και εδώ άλλη μια πρωτοτυπία. Πρόκειται για τρεις άσημους, απλούς ανθρώπους, μικρέμπορους, οι οποίοι έχουν την πιο καθαρή, όπως αποδείχτηκε από τις εξελίξεις, θέαση των πραγμάτων την εποχή εκείνη και αποφασίζουν να ενεργήσουν από μόνοι τους, αναλαμβάνοντας ένα ηράκλειο έργο, την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους. Να πως τους περιγράφει ο επιφανής δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς στο Φίλο της 26ης Μαρτίου 1930 της εφημερίδας Ελεύθερον Βήμα. Οι απλοί αυτοί άνθρωποι που δεν είχαν διακριθεί ούτε προ, ούτε κατά, ούτε μετά τον αγώνα για τίποτε άλλο, μπόρεσαν μολατάφτα να συλλάβουν μια αλήθεια βαθύτατη που αποτελεί την μόνη αξία τους, ότι ο άνθρωπος είναι ή δεν είναι ελεύθερος μέσα του. Και αυτή την εσωτερική ελευθερία, τη μόνη αληθινή από την οποία πηγάζει κάθε άλλη, κατόρθωσαν να φυσήσουν και να εδραιώσουν στην ψυχή των Ελλήνων. Αυτό είναι το κύριο, το μεγάλο τους έργο. Ο Σκουφάς, ο Αναγνωστόπουλος, ο Τσακάλοφ, ο Ξάνθος δεν διέθεταν τίποτε από όσα μπορούν να κινήσουν λαούς. Ούτε πολιτική σοφία και δεξιότητα, ούτε πνευματική υπεροχή, ούτε λάμψη κοινωνική, ούτε χρήματα. Και αυτό είναι μοναδικό γεγονός στην ιστορία του κόσμου, ότι 4-5 άσημοι άνδρες, γυμνοί από κάθε δύναμη, εσήκωσαν τεράστια επανάσταση και ελευθέρωσαν ένα έθνος από δυνάστη πανίσχυρο. Οι άνδρες αυτοί που δεν είχαν κανέναν μέσον, διέθεταν το παν, ψυχή ολοφλόγα. Από αυτή τη φλογισμένη ψυχή επίδησε το φοβερό σύνθημα που κυμάτιζε με τις άπειρες σημαίες του αγώνος, από τη βλαχιά ως τη μάνη, ελευθερία ή θάνατος.